θα έπρεπε η Άιλα να φτάσει, να γυρίσει πίσω σε μένα, να με ειδοποιήσει με το γάβγισμά της και να γυρίσει στο θύμα και να είναι δίπλα του. Είναι ο Δίας και η Αέλα, οι σκύλοι ανιχνευτές από το χαμόγελο του παιδιού που επιχειρούν στην Κρήτη σώζοντας ζωές αγνοωμένων. Οι σκύλοι ανιχνευτές καθοδηγούν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης σε αναζητήσεις εξαφανισμένων ατόμων, παιδιών και ενηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο, έχοντας δώσει επανειλημμένα τα διαπιστευτήριά τους. Αρκετές φορές μάλλον οι σκύλοι μπορεί να μην φτάσουν τελικά στον αγνοούμενο, αλλά να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες στις αρχές για την κατεύθυνση του αγνοούμενου, να εντοπίσουν προσωπικά τους στοιχεία στο περιβάλλον. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εκπαίδευσή τους αποτελεί εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία αυξάνει συνεχώς τις ικανότητές τους. Ο φακός της Κρήτη TV ακολούθησε την ομάδα από το χαμόγελο του παιδιού με το Δία, την Αέλα και τους χειριστές τους να δοκιμάζονται ακόμη μια φορά με στόχο να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους από τον αγγλικό οργανισμό Ενισάρντα, ο οποίος ειδικεύεται στην πιστοποίηση σκύλων έρευνας και διάσωσης. Αφορά την επιχειρησιακή τους ικανότητα στην ανέβρεση αγνοωμένων σε ανοιχτό περιβάλλον, είτε και μετά από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές. Ο Δίας και η Αέλα προέκυψαν από τη διασταύρωση σκύλων ανιχνευτών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και του Λιμενικού Σώματος. Εκπαιδεύονται τα τελευταία 3 χρόνια και έχουν προσθεθεί στην ομάδα του χαμόγελου του παιδιού που επιχειρεί στην Κρήτη, με συνολικά 4 σκυλιά τα οποία συνέδραμαν και στις προληπτικές έρευνες που έγιναν στα ερείπια στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Είναι αρκετά έμπειρα, έχουν συμμετέχει σε αρκετές αποστολές και εγώ μαζί τους. Απλά θέλουμε κάτι καλύτερο. Θέλουμε να τα βελτιώσουμε. Η Αέλα ειδικεύεται στον εντοπισμό ατόμων, ο Δίας στο διαχωρισμό οσμών. Στο σενάριο της άσκησης στην οποία συμμετείχε και δοκιμάστηκαν οι ικανότητές του, έπρεπε να εντοπίσει την οσμή πορτοκαλιού, όπως και έκανε αυτόματα και χωρίς δισταγμό, ακολουθώντας τη χειρίστριά του. Για παράδειγμα, δημιουργούμε κάποιες περιοχές όπου έχουμε οσμές διαφορετικών ανθρώπων και από το σκύλο ζητάμε να βρει τον έναν και μοναδικό του. Πάνω από το κάθε κουτί έχουμε τοποθετήσει 3 διαφορετικές μυρωδιές. Στη μία, ας πούμε, είχαμε πορτοκάλι, στην άλλη κέτσαπ και στην άλλη βανίλια. Οι σκύλοι ανιχνευτές από το χαμόγελο του παιδιού έχουν συμμετάσχει με επιτυχία σε 4 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ατόμων στην Κρήτη, με πλέον πρόσφατο τον εντοπισμό ενός 19χρονου στην περιοχή του Γαζίου. Πήγε όμως στο τελευταίο σημείο που ήταν το παιδί. Ήταν πολύ κοντά, τέλος πάντων, στο σημείο που ήταν το παιδί. Εκεί οδηγήθηκαν όλα τα σκυλιά, ήταν στην περίπτωση στο Γάζι. Το χαμόγελο του παιδιού διαθέτει ομάδα με 8 σκύλους ανιχνευτές στην Αθήνα, 2 στη Θεσσαλονίκη και 4 στην Κρήτη.